Μπαϊκαρά τώρα για την Ξάνθη που περνά μπροστά. Πάντα Μπαϊκαρά. Έχει τον Ουντέζε στο έδαφος. Πέναλτι. Πέναλτι από τον διαιτή κύριο Σαμαρακάκη στο τρίτο λεπτό. Η ευκαιρία για την Ξάνθη και την κάρτα στον Ουντέζε. Είδε πέναλτι ο Σαμαρακάκης στο παίζει με αυτό του Μπαϊκαρά με τον Ουντέζε. Στο τέταρτο λεπτό η ευκαιρία για την Ξάνθη. Φρίτζε Μπίκλερ στο πέναλτι. Γκολ. Το 1-0 για την Ξάνθη με τον Φρίτζε Μπίκλερ. Η μπάλα στα δύο του Ατματζίδη. Πάω Ξάνθη 0-1. Κουτσόπουλος τώρα στο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Έβγε η μπάλα εκεί που είναι ο Φουτσίνη. Φουτσίνη βγάζει τη σέντρα. Μάρκο στην κεφαλιά, γκολ. Ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Μάρκο. Μετά τη σέντρα του Φουτσίνη, ο Μάρκο με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δύο του Κρατέλ. ΠΑΟΚ Ξάνθη 1-1. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί τώρα που είναι ο Φουτσίνη. Η σέντρα για τον Σπάσιτ. Σπάτησε καλή θέση. Πάντα Σπάσιτ. Κάνει και το σουτ, άου. Εγκομίτη στο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Σαλπικίδη στην κεφαλιά. Άου. Φρίτζε Μπίκλερ τώρα για την ομάδα της Ξάνθης. Αλλάζουν την μπάλα παίκτης Ξάνθης. Φρίτζε Μπίκλερ πάντα κάνει και το σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για την Ξάνθη στο 43. ΠΑΟΚ τώρα μπροστά με τον Ελευθεριάδη. Παλιά για τον Χάγκαν. Το σουτ. Άου. Φρίτζε Μπίκλερ που δεν είναι σε θέση offside. Πάντα Φρίτζε Μπίκλερ κάνει και το σουτ πάντα στη του ΠΑΟΚ. Σαλπικίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα Σαλπικίδης που κρατά την μπάλα. Επιχειρεί, κάνει και το σουτ. Διώχνει ο Κραντέλ. Η Ξάνθη τώρα με τον Φρίτζε Μπίχλερ. Ουντέζε σταματά τη φάση. Όμως δείχνει χέρι ο Σαμαρακάκης και ετοιμάζεται να βγάλει κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Ουντέζε. Κόκκινη. Τρία λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει με 10 παίκτες. Καπαγιαννίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, η παλιά για τον Σαλπικίδη, πάντα Σαλπικίδη. Θέλει να περάσει, ανατρέπεται από τον Κρατέλ. Τίποτα λέει ο διαιτητής κύριος Σαμαρακάκης. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ Άγγελος Αναστασιάδης έχει έρθει εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο Σαλπικίδης λοιπόν με την μπάλα πέφτει πάνω τον Κρατέλ και ο Ζαπρόπουλος. Μια ακόμη φορά η φάση με τον Σαλπικίδη, Ζαπρόπουλος και Κρατέλ στο έδαφος. Τίποτα το Σαμαρακάκη. Αυτά έγιναν. Αξίζουν διπλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά για την τρομερή προσπάθεια που κατέβαλαν για να πάρουμε βαθμό από έναν ΠΑΟΚ που σίγουρα ήταν καλύτερο στο παιχνίδι από εμάς. Για τον αγώνα θα πω ότι σταθήκαμε τυχεροί στο πρώτο ημίχρονο. Σε μια πίεση που εξάσκησε ο ΠΑΟΚ έντονη και με έναν τρόπο που εμείς αντιμετωπίζαμε το παιχνίδι όχι σωστό. Στο δεύτερο ημίχρονο διαφοροποιήσαμε κάποια πράγματα, αλλάξαμε ίσως τον τρόπο παιχνιδιού μας, φανήκαμε και τυχεροί σε ενδεχομένως μια φάση, αλλά και εμείς, αν θα πω ότι σε μια επίθεση είχαμε και εμείς μια φάση να σημειώσουμε γκολ και φέραμε και μπορέσαμε και πήραμε έναν υπερπολίτιμο βαθμό. Υπάρχουν και κάποια όρια και δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ βγήκε έξω από τα όρια του σήμερα, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, το ξέρουν άλλοι. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε, γιατί ενδεχομένως η ερώτησή σας να έχει και άλλο σκέλος, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, έτσι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είμαστε πρώτοι κρεμασμένοι και ιδιαίτερα οι μικροί. Και μπορεί να ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ, δεν διαφωνώ σε αυτό. Την ώρα που ο Σαλπικίδης πλασάρει, χτυπάει στο σώμα του Γκραντέλ και μετά η μπάλα σκάει κάτω και πέφτουν όλοι μαζί πάνω στην μπάλα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, θα το δω και εγώ και θα σας πω σίγουρα. Αν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Αν είναι δυνατόν να κρυφτώ μετά τα γεγονότα που γίνανε προχθές, παιδιά, έτσι. Και το έχουμε μέσα στο πετσί μας ήδη εμείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις δηλώσεις μετά από όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα. Δυστυχώς για μας, και δεν θα κάνω κιόλας, για τον απλούστατο λόγο θα σας εξηγήσω μετά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι χάσαμε πάλι δύο υπερπολίτιμους βαθμούς μες στην έδρα μας. Έχουμε ευθύνη και εμείς γι' αυτό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ανόητο από την πλευρά τη δικιά μου να εκθέσω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη όλα τα στελέχη του. Δεν θα τους κάνω εγώ τη χάρη. Ο κόσμος είδε τι έγινε. Μόνο ένα πράγμα έχω να πω. Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω για τους διαιτητές ποτέ. Ούτε αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι, το έδωσε, δεν το έδωσε. Αλλά ξέρετε τι, στο 90 γίνεται φάουλ στη μεγάλη περιοχή υπέρ μας και στείνει το τοίχο στα 5 μέτρα. Εγώ φεύγω στα αποδυτήρια.
Πρέπει να φύγω στα αποδυτήρια. Μόνο μια δήλωση θα κάνω. Είπα κάτι ένα πολύ καιρό ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μία πάνω, μία κάτω. Ο ΠΑΟΚ έτσι θα είναι. Θα μας τρελάνει όλους. Αλλά να ξέρετε κάτι. Ότι εγώ αυτή την ομάδα θα τη φτιάξω. Θα τη φτιάξω να κερδίζει και τους διαιτητές. Δείξαμε χαρακτήρα, πιστεύω. Αγωνιστήκαμε αυτοπεποίθηση και καταφέραμε να φύγουμε από εδώ με ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να δώσω χαρακτήρα και εγώ στα νέα παιδιά αυτά που ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του αγώνα, ενός ωριακού αγώνα για μας. Να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που μας συμπαραστάθηκε ακόμα μια φορά. Παλέψαμε το παιχνίδι και στα 90 λεπτά, νομίζω είμαστε καλύτεροι. Όμως πάλι δεν ευτυχήσαμε σε κάποιες ευκαιρίες να πετύχουμε κάποιον γκολ. Έχουμε γενικά πρόβλημα με κλειστές άμυνες και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια. Όμως ένα πράγμα μόνο μας απομένει, να μην τα βάλουμε κάτω. Και οπωσδήποτε είναι δύσκολη χρονιά, αλλά με τη σειρά μας όσο πιο σκληρή δουλειά γίνει τόσο καλύτερα. Το μόνο που μας απομένει είναι το επόμενο παιχνίδι, να δουλέψουμε γι' αυτό και να πάρουμε την πρόκληση στην οδηγία. Για να πεις λίγο, τέτοιοι διαιτές λυπάμαι που θα το πω, λυπάμαι πραγματικά που θα το πω. Έχουν και ευθύνη και αυτοί που τους ορίζουν, αλλά αυτός ο διαιτητής αυτή τη στιγμή κανονικά θα πρέπει να συλληφθεί για ό,τι έχει γίνει. Διότι όλοι οι νόμιμοι πολίτες, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, άλλος έχει πάθει ζημιές διότι με τα σφυρίγματα του, με την απαράδεκτη διαιτησία που είχε, δημιούργησε αυτό το κλίμα και δεν ξέρω γιατί οι νόμιμοι πολίτες πρέπει να πληρώνουν την ανικανότητα, αν θέλετε, ή τη σκοπιμότητα αυτών των ανθρώπων. Ρίσε ότι η διαιτησία διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Δεν το έχετε δει ότι είδατε στην τηλεόραση. In penalty, in video match. Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη φάση τόσο για το διαιτή αλλά όσο και για αυτούς που ήταν. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαλπικίδης έπεσε πάνω μου, ο Ζαπρόπουλος, τώρα που είχε μετά το τι έγινε, το βίντεο θα διαφωτίσει. Έγραψε ότι στο 90 λεπτό εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αναστασιάδης και διαμαρτυρήθη σε απόφασή του. Ζητήθηκε η απομάκρυνσή του. Έγινε δίλεπτος διακοπή, διότι κατά το χρονικό διάστημα εκείνου εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φίλαθλοι από την απέναντι πλευρά και ο αγώνας έληξε με το αποτέλεσμα που γνωρίζετε. Σε συγκεκριμένη φάση σας αφήνει ενοχές, πιστεύετε ότι δεν ήταν? Το βίντεο λέει ότι ήταν απέναντι. Εσείς έχετε κάποια άποψη, ένα σχόλιο? Είστε ικανοποιημένος από τη διαιτησία σας, κύριε Σαμαρακάκη? Με το, έχετε κάνει λάθος τα... με το χέρι στην καρδιά, είστε ικανοποιημένος? Το ασυσιά τον αποβάλλατε. Κύριε Σαμαρακάκη, αν έχετε κάποια δήλωση. Φεύγετε με ήσυχη συνείδηση από το... Για να έρχεσαι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έστω και για λίγες ώρες, ήταν το μεγάλο κίνητρο των παικτών του ΠΑΟΚ στο μάτς με την Ξάνθη. Άλλωστε, τόσο η εντυπωσιακή εμφάνιση του δικεφάλου στον πύργο, όσο και η μέχρι στιγμής πορεία το φιλοξενούμενο στο πρωτάθλημα, ήταν εξαιρετική ιονή. Ο Μπαϊκαρά πάντως δεν έδειξε να ασχολείται με τις πιθανότητες. Τέταρτο λεπτό και η ανατροπή του από τον Ουντέζε έδωσε την ευκαιρία στο Φρίζεν Μπίχλερ να νικήσει από τα 11 βήματα τον Βατζίδη, ανοίγοντας το σκορ. Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να αντιδράσουν. Μόλις 10 λεπτά αργότερα, ο Μάρκος με κοντινή κεφαλιά ισοφάρισε, αφιερώνοντας τον γκολ του στους 6 φίλους του ΠΑΟΚ που πριν από 4 χρόνια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο Σατέμπι. Η ομάδα του Άγγελο Αναστασιάδη συνέχισε να πιέζει, έχοντας μέχρι τη λήξη του ημικρόνου ακόμα δύο καλές στιγμές, με τον Γιαννιτσανάκη στο 25 και με τον Εγκομίτσο στο 31 ύστερα από λάθος του Πρίτα. Η Σκόντα Ξάνθη πάντως θα μπορούσε να προηγηθεί στο 43, όμως το σούτ του αυστηριακού Φρίζεν Μπίχλερ κατέληξε οριζόντιο δοκάρι του Ατματζίδη. Στο δεύτερο μέρος, ο Άγγελος Αναστασιάδης μετέτρεψε το 4-4-2 σε 4-3-3. Είχε την πρώτη καλή στιγμή με το Χάγκαν στο 53. 4 λεπτά αργότερα, ο Κουτσόπουλος έπιασε δυνατό σούτ, όμως ο Γκραντέλ αρνήθηκε και πάλι τον γκολ.
10 λεπτά πριν τη λήξη, ο Σαλπιγκίδης προσπάθησε με τη σειρά του να απειλήσει τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. Όμως το σούτ που επιχείρησε εξωτερώθηκε από τον Γκραντέλ. Στο 87, Μπαϊκαρά και Καρακατσάν προσπάθησαν για τον κόλπο Γκρόσο, όμως η κεφαλή του δεύτερου πέρασε out. Στιγμή που έμελε να βάλει φωτιά στην Τούμπα, προκαλώντας πολλές διαμαρτυρίες, ήταν αυτό το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Σαλπιγκίδης βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Γκραντέλ. Όμως ο Μαρακάκης διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Το 1-1 έμεινε στο τέλος, αποδεικνύοντας πως η Τούμπα λιγώνει φέτος τον ΠΑΟΚ. Είναι σαν να έχουμε κηρύξει τον πόλεμο πλέον απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς μας, απέναντι στον ίδιο το σύλλογο, για να καταφέρουμε να βγάλουμε την ομάδα από το αδιέξοδο, αυτό το αδιέξοδο που οι ίδιοι εμείς φτάσαμε την ομάδα εκεί. Χάσαμε πάλι δύο προπολίτιμους βαθμούς μες στην έδρα μας. Έχουμε ευθύνη και εμείς γι' αυτό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να κερδίσουμε και τους διαιτητές. Μέχρι να ακουστεί και η πόρτα σε μια στιγμή, ακούστηκε μια πόρτα η οποία κάνει. Έχει δίκιο ο Παντές. Έχει δίκιο απόλυτο. Έχει απόλυτα δίκιο. Και θα σου πω και κάτι. Ο ΠΑΟΚ χτες έκανε, για να μιλήσουμε καταρχήν για τα αγωνιστικά, έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, παραλίγο να ήμουν έτοιμος να πιστέψω αυτό που είχε πει ο Αναστασιάδης πριν από καμιά δεκαετία μέρες, ότι αυτό το γκρουπ έχει καλύτερες, περισσότερες αρετές από το προηγούμενο. Δυστυχώς, ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να βάλει γκολ, πρέπει να τρέξει το διπλάσιο από όσο τρέχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Γιατί? Λόγω πιστεύω της φύσης της επίθεσής του. Δηλαδή, ο Σαλπιγκίδης, ο Εγκομίτης και ο Φουτσίνη που παίζανε στο πρώτο ημίχρονο είναι, πώς να το πω, ελαφροί παίχτες, light παίχτες. Δεν είναι παίχτες περιοχής που λες εσύ. Είναι δηλαδή παίχτες που θέλουν πολύ υποστήριξη από τα μετόπιστεν. Από θέση, όχι από σώμα. Όχι από σώμα, από θέση. Ο Σαλπιγκίδης είναι λίγο κοντός. Ναι. Έτσι. Ο Εγκομίτης δεν είναι κοντός. Δεν είναι, και είναι και γερό παιδί. Αλλά είναι και αυτός φτερός στον άνεμο. Είναι γερό παιδί. Είναι γερό παιδί. Αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτός που θα πάρει τη σπόντα, θα κάνει τη, θα τη σπάσει στον πίσω. Δεν έχει τέτοια. Μπράβο. Χαρακτηριστικά. Δεν είναι να πάρει, δεν έχουν κανένα παίκτη στον ΠΑΟΚ να πάρει στόπερ στην πλάτη. Ακριβώς. Να γυρίσει πλάτη και να το πάρει. Κάνουν λοιπόν ένα τιτάνιο αγώνα για να φτάσουν στην περιοχή. Αλλάζουν 15 πάσεις. Παίζουν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Χτες δηλαδή, γιατί εγώ το παιχνίδι του Πανελλιακού δεν το είχα δει, όπως δεν το είδε κανένας. Τουλάχιστον από αυτούς που ήταν στο γήπεδο, στον πύργο. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, όλη αυτή η φασαρία που κάνεις, κάποια στιγμή έρχεται να σε κουράσει. Και εκεί ο αντίπαλος, όταν είναι μάλιστα εξάθη, ξέρει και να την μπάλα να γυρίζει κτλ. Κτλ. Όταν λοιπόν φτάνει μια τέτοια καταραμένη φάση στο τέλος, δυστυχώς είναι μια φάση καθοριστική. Δηλαδή δεν μπορείς να μην το δώσεις, κύριε Σαμορακάκη. Δηλαδή παίρνεις εκείνη τη στιγμή, καταστρέφεις τον ιδρώτα μιας ομάδας η οποία πάλεψε για να φέρει το παιχνίδι σε αυτό το σημείο που θα δούμε τώρα. Πάλεψε. Όχι, μα είμαι έξαλλος. Είσαι υπέροχος. Γι' αυτό και μαύρα το λέω σήμερα. Δηλαδή μαύρα. Λοιπόν, πάμε έλα, να δούμε τη φάση αυτή. Δεν αντί. Ξέρεις, δεν είναι, το ξαναλέω. Είναι μια βαθιά μπαλιά. Φεύγει ο Σαλπιγκίδης. Βγαίνει ο Γκραντέλ. Δεν υπάρχει διαιτητής στο πλάνο, δεν ξέρω πού είναι. Ξέρεις τι είναι το περίεργο σε αυτή τη φάση και για ποιο λόγο δεν μπορείς να μην το δώσεις πέναλτι. Ναι. Το αριστερό πόδι του Γκραντέλ, κοίτα το πόσο ψηλά πάει. Ακριβώς. Πώς είναι δυνατόν να έχει κόψει ποτέ την μπάλα. Και δεν έχει κόψει το πάλι. Δεν έχει κόψει μπάλα. Δεν έχει καμία σημασία το ότι εδώ πέρα ο Σαλπιγκίδης βρίσκει αέρα. Καμία σημασία δεν έχει. Ναι, όχι, μπορεί να μην βρει αέρα, μπορεί να κάνει ανάποδη τούμπα. Δεν έχει ο τερματοφύλακας κανένα δικαίωμα να κάνει αυτή την έξοδο. Ναι, και αυτό ξέρεις τι μου θύμισε. Ναι. Έξοδο Αργκάνη. Τη θυμάσαι τις ηρωικές ναι. Με το ψηλό πόδι που σε σημάδευε σαν ήταν ραντάρ. Εντάξει, δηλαδή πες μου τώρα εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα, ο Σαμορακάκης, δεν είχε στο μυαλό του. Ναι, το γεγονός. Σαμορακάκης, πώς διάλογο λέγεται. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν είχε στο μυαλό του όλα τα προηγούμενα τη προηγούμενη εβδομάδα στην Ξάνθη και δεν σκεφτόταν ότι. Η Ξάνθη έχασε ένα μάτι την προηγούμενη εβδομάδα. Η δεύτερη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι μόνο η εξής. Ότι ο Σαμορακάκης άκουσε τη διακήρυξη του Πανόπουλου ότι άμα μου φέρετε τέτοιο μάτι θα σας δώσω 50.000 ευρώ. Και πρέπει να σου φτιάξω εγώ ένα να πάρω όχι, και τα 50.000 ευρώ. Εντάξει. Είναι εντελώς διαφορετικό. Μετά δηλαδή δίνει 10 λεπτά παράταση, σφυρίζει στο 99,5 ναι. Α πούμε. Μπα και γίνει κάτι. Δεν είναι διαιτησία. Κοίτα, κοίτα, κύριε, θα σου πω. Ναι. Είναι τα μάτια τα οποία, για να μην ξεκινάμε συνέχεια ναι. Των προηγουμένων, είναι μάτια τα οποία σφυρίζει φάουλ, 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 φάουλ. Το μάτι στο συγκεκριμένο, εγώ δεν το έχω δει ολόκληρο, ναι. Δεν έχω άποψη. Ναι. Ξέρει, έχω δει μόνο φάσεις. Το έχω δει πάρα πολύ, πάρα λοιπόν, πολύ. Το θέμα είναι το εξής. Σφυρίζει φάουλ, φάουλ, Ξάνθη. Ναι, όχι, λίγο πάγο. Αλλά δεν έχει. Είναι λίγο πάγο. Εδώ είναι ότι δεν αντέχει, δεν το βλέπει, δεν αντέχει να δώσει το 90. Έχει αποβάλει τον Λέει, έχω κάνει λάθος. Έχει αποβάλει τον Ντέζε, έχει κάνει τα διάφορα. Έχει και σε κάποια στιγμή έχει κάνει πολλά λάθη και δεν έχει εκείνη τη στιγμή το τσαγανό, ξέρει όχι, να το δώσει. Δεν είναι ούτε καν αυτό, Αντώνη. Για μένα σκέφτεται το καταραμένο προηγούμενο παιχνίδι. Και έτσι διαιτησία. Τα σφυρά για την αρχή δεν γίνεται. Όχι. Δεν είναι πέναλτι στο 4 που είναι.
Είναι. Αλλά εντάξει, δεν πάμε και για να εκτεθούμε. Εγώ απλώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να την κάνω και στου τηλεθεατέ. Και είναι τροφή για break για μένα. Παίρνετε ποιος διαιτητής αλλοιώνει ένα αποτέλεσμα. Αυτός ο οποίος στο 90 μισό δίνει κάτι το οποίο είναι και έχει προηγηθεί μια πολύ κακή διαιτησία, ή αυτός ο οποίος στο 90 μισό δεν δίνει κάτι που είναι, ακόμα και αν του δώσουμε τον πόντο ότι έχει προηγηθεί μια πολύ καλή διαιτησία. Ποιος το αλλοιώνει? Ωραία, εγώ θα δώσω ένα άλλο ερώτημα στους τηλεθεατές. Ποιος είναι πιο συμπαθής, να το πω. Να πω πιο έντιμος. Είναι λίγο βαριά κουβέντα. Αυτός ο οποίος στο όνομα του μεγάλου προσκυνάει, όπως την προηγούμενη Κυριακή, και σφυρίζει υπέρ του Ολυμπιακού, ή κάποιος ο οποίος είναι δηλός και μετά θέλει να τον γυρίσει σε 10 λεπτά. Το αφήνουμε τροφή για σκέψη πηγαίνοντας σε break. Δίνει νωρίς πέναλτι στον Μπακαρά.